Καλησπέρα, Χρυσάνθε. Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ωραία κουβέντα είχατε. Ναι, ναι, ναι. Με τον κόσμο. Είναι ωραίος ο κ. Πανός, πολύ ωραίος. Σοβαρός, σοβαρός, μετρημένος και από τους Έλληνες προπονητές που ξεχωρίζουν. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι προπονητές σαν τον κύριο Σπανό πρέπει να αποδείξουν 3 και 4 φορές την αξία τους για να φτάσει το όλο σύστημα και το δικό μας, έτσι, και το δημοσιογραφικό βάζω μέσα, να το αναγνωρίσουμε αυτό και να πούμε «Α, είναι καλός προπονητής». Γιατί θυμάσαι, όταν ανέβασε τον Άρη, δεν υπήρχε ούτε ένας που να έλεγε «Συνέχισε με τον Σπανό». Έλεγε «Πάρε άλλο προπονητή ξένο» κτλ. Ναι, το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, φυσικά, φυσικά. Και έκανε φοβερή πορεία. Ο Ιωνικός τερμάτισε στη θέση που τερμάτισε, ενώ τον είχαν κάποιοι φαβοροί για υποβιβασμό όταν ξεκινούσε η όλη διαδικασία. Αλλά έκανε φοβερή δουλειά και με ρόστερ, όχι ακριβό, όχι με πολλά λεφτά, έτσι, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και υπήρχαν παιχνίδια από αυτά τα στεναχωρημένα που λέμε, των μικρομεσαίων που χαιρόσουν να τα βλέπεις, γιατί ο Ιωνικός ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι είναι, όπως το λες. Και μην ξεχνάς, ο Άρης έχασε εκεί, ο ΠΑΟΚ έχασε εκεί, εδώ ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, ο Άρης τον κέρδισε με τα 1000 ζόρια 1-0 με πέναλτι στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, δηλαδή όχι απλά μαζόρισε, αλλά έκοψε και πολλούς βαθμούς. Και γενικότερα, αυτό που πρέπει για να πάμε και στον Άρη, μπράβο του, γιατί εκεί που όλοι λέγαμε θα χάσει ο Ιωνικός από τη Λαμία, θα χάσει ο Ιωνικός από τον Απόλλωνα Σμύρνης, τους κέρδισε όλους. Δεν υπήρχε παιχνίδι φέτος, δηλαδή στο τέλος στα play-off ήταν αδιάφορος ο Ιωνικός και κέρδισε και μέσα στη Λαμία και στο παιχνίδι που του έδινε το στοίχημα 1-20 να κερδίσει ο Απόλλωνας Σμύρνης, γιατί ήταν αδιάφορος ο Ιωνικός, έριξε 5. Και τους κέρδισε και τους δύο, ούτε τον έναν ούτε τον άλλο. Δεν έπαιξε το παιχνίδι κανένας, έπαιξε μόνο το δικό του παιχνίδι και οφείλουμε να τους δώσουμε συγχαρητήρια γι' αυτό. Γιατί όταν συμβαίνει το ανάποδο, ξέρουμε να κελαϊδάμε όλοι μας. Ναι, όλοι, ναι, μας όμως. Έτσι. Εδώ τώρα δεν είπε κανένας μπράβο στο Ιωνικό που έκανε το αυτονόητο, να παίξει δηλαδή για την δική του φανέλα. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Τα μεταγραφικά έχουν πάντα, βέβαια, μέχρι να βγει απόφαση τον αστερίσκο, έτσι. Και μέχρι να περάσει η 10η Ιουνίου, θα στον λέω τον αστερίσκο, γιατί στις 10η Ιουνίου έχω την αίσθηση ότι θα μάθουμε οριστικά και αμετάκλητα τι θα συμβεί φέτος με τον Άρη για το θέμα των μεταγραφών. Αν θα μπορεί να κάνει δηλαδή μεταγραφές ή όχι. Ή θα βγει η απόφαση και θα ξέρουμε επομένως τι συμβαίνει, ή θα δοθεί μία ακόμα παράταση, που αυτή η παράταση θα σημαίνει ότι το καλοκαίρι κάνω μεταγραφές και αν έχω τιμωρία θα την έχω το Γενάρη και έπειτα. Άρα έχουμε ακόμα ένα δεκαήμερο περίπου ακόμα για να φύγει αυτό το αστεράκι που υπάρχει αναγκαστικά για την υπόθεση του Ρουμισάη και για το αν θα μπορεί ο Άρης να κάνει μεταγραφές. Άρα πιο πολύ πάμε στο κομμάτι των ανανεώσεων. Ο Ματίγια είναι πρώτον πυλών. Έλεγα ότι η ανανέωση του Κουέστα σε ένα μεγάλο βαθμό δείχνει τον δρόμο και για τον Ματίγια, υπό ποια έννοια. Ότι οι δύο αυτοί είναι και κολλητοί όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη. Όχι μόνο ο Ματίγια με τον Κουέστα, αλλά και οι σύζυγοι, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Αν προσθέσουμε ότι είναι στο τελευταίο δίμηνο της εγκυμοσύνης η σύζυγος του Ματίγια, αντιλαμβάνεσαι ότι η λογική είναι να μην μετακομίσουμε αυτή την περίοδο. Δεν είμαστε για μετακομίσεις. Άρα πάμε να μείνουμε στον Άρη. Ο Μπούργος τον θέλει, ο Καρυπίδης τον θέλει, ο Ματίγια θέλει να μείνει. Αν τα βρούνε οριστικά και στο οικονομικό, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι περισσότερο η κουβέντα γίνεται για το αν θα είναι μονοετές ή διετές το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, τότε θα είναι ο δεύτερος παίκτης που ανανεώνει το συμβόλαιό του από αυτούς που λήγουν, βέβαια, τα συμβόλαιά τους και θα πάρουν σειρά, ίσως και με τη σειρά που σας λέω, ο Γκάμα, ο Σάκητς, ο Δελιζήσης, ο Σούντγκρεν, τέσσερις, ξεχνάω κάποιον, Γιώργο μου. Δεν θυμάμαι αν ξεχνάω. Ο Γκάνεα, συγγνώμη, ο Γκάνεα είναι η πεντάδα με τους οποίους ο Άρης συζητάει και θέλει να τους κρατήσει. Καλός ή κακός, ο τελευταίος ο οποίος μπαίνει στη σχετική λίστα είναι ο Σούντγκρεν, όχι μόνο γιατί ο Καρυπίδης τρελαίνεται λίγο με τις αντιδράσεις του Σουηδού σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά γιατί και ο Μπούργος δείχνει να προτιμάει, φαίνεται αυτό ξεκάθαρα από τα παιχνίδια, τον play-off, τα πιο σημαντικά δηλαδή παιχνίδια, τον Εμπακατά για θέση του βασικού. Μπαίνει και αυτό στην εξίσωση. Δεν είναι τελειωμένο όμως αρνητικά το θέμα του Σούντγκρεν, γιατί υπάρχει μια τέτοια αίσθηση γενικότερα. Δεν είναι τελειωμένο αρνητικά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Μπεναλουάν μέχρι να εμφανιστεί χθες και να κάνει αυτή την ανάρτηση για την ΑΕΚ,
Νομίζω ότι όλοι όντως τον είχαμε τελειωμένο στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, γιατί είπε και στο τέλος ότι θα σας δω στο έδαφος. Στο γήπεδο προφανώς εννοούσε, γιατί έκανε Google Translate ανάρτηση, ξεφωνίζοντας την ΑΕΚ. Βέβαια, απ' την άλλη, τον λατρεύω, γιατί ήταν ο μοναδικός που, ενώ όλοι λένε ο Μπέος, η ΕΠΟ κτλ., αυτός είπε η ΑΕΚ. Δηλαδή, είπε κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, ότι από πίσω είναι η ΑΕΚ, αλλά αυτός το είπε δημόσια, έτσι. Ναι. Και από εκεί πέρα ο Μπερτόγλιο, είπαμε, θα συνεχίσει στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μάνος και ο Λόπεθ θα ακολουθήσουν επίσης διαφορετικούς δρόμους σε σχέση με τον Άρη. Αποχωρούν από την ομάδα. Άρα αυτό είναι το πλαίσιο όσον αφορά τις ανανεώσεις. Από τη στιγμή που το Αστεράκι φύγει για τις μεταγραφές, νομίζω ότι λογικά η πρώτη που θα ανακοινωθεί θα είναι του Πίρσμαν. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον Άρη στα πάντα όλα. Το μόνο που απομένει είναι να έχει το OK από το ΚΑΣ για να μπορέσει να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Και παράλληλα τρέχουν οι προσπάθειες για λύση συμβολέων συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, του Ντένις και του Χαϊροβιτς, αφού ο αγαπημένος σε όλους Ντουάρτε δεν έχει άλλο χρόνο συμβόλαιο, ευτυχώς, πως δεν τον κάναμε τετραετές στο παλικάρι αυτό. Μόνο τριετές είχε γίνει το συμβόλαιό του. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρόγραμμά του. Μπορεί να επιστρέψει στην Ολλανδία, στο Σουρινάμ, δεν ξέρω που θα επιστρέψει. Δεν μπήκε κάποια ιδέα στον Άρη, γιατί διάβασα ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει τον φίλο του, τον Μπίσεσβαρ, το συμπατριώτη του. Αν θέλει να στείλουμε και τον Ντουάρτε στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, έχουν και αμυντικά χαφ αυτά. Έχω ξεχάσει και τη θέση παίζει, βέβαια, γιατί δεν έχει παίξει καθόλου στον Άρη, Γιώργο μου, ο συγκεκριμένος. Ιστορία και αυτή ο Ντουάρτε. Ναι. Ο Ντουάρτε, εντάξει, το πώς αποκτήθηκε ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε στις μετρήσεις μεγαλύτερο ποσοστό λίπους από μένα, είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς και δεν πρέπει να περάσει έτσι απλά. Mm-hmm. Δεν πέρασε βέβαια έτσι απλά, έτσι εσωτερικά. Φτάσαμε ακόμα και στην απομάκρυνση τότε του αθλητικού διευθυντή μετά από ένα διάστημα. Ήταν από τους βασικούς λόγους, δηλαδή, η συγκεκριμένη μεταγραφή σύγκρουσης ιδιοκτησίας του Ντίνου Διαμαντόπουλου με τον φίλο μου τον Ντίνο, ναι. Mm. Το βασικό χρέωμα από τον Καρυπίδη προς τον αθλητικό διευθυντή, αυτό ήταν αυτή η μεταγραφή συγκεκριμένη, γιατί προφανώς δεν την είχαν ψάξει καλά. Και εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και ο ίδιος ο Δίνος Διαμαντόπουλος το παραδέχεται για το συγκεκριμένο, ότι αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο έκανε. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή, στην Όλε, την μεγαλύτερη βέβαια εφημερίδα και πλέον και διαδικτυακά, που αναφέρει ότι Newell's Old Boys έχουν θέσει στο στόχαστρο τον Μαντσίνη. Ναι. Και ότι θα έρθουν στην Ελλάδα για να κάνουν πρόταση και τα λοιπά. Υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεσαι, η άκρη, γιατί και ο Μαντσίνη έχει ξεκινήσει από την συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και ο Μπούργος ήταν προπονητής εκεί, θυμίζω. Οπότε μπορεί να γίνει ένα ωραίο πρόμο. Αν έχουν 2,5-3-4 εκατομμυρία για τα παιδιά, καλοδεχούμενα, περιμένει ο Καρυπίδης με ανοιχτές τις αγκάλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι που ενδιαφέρονται για το Μαντσίνη, και αυτό όμως εξαρτάται από την απόφαση του ΚΑΣ. Γιατί από τη μία, αν δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές, προφανώς και δεν θα διώξεις τους ποδοσφαιριστές που έχεις, αλλά αν δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές με απόφαση, δηλαδή βγήκε, είναι αρνητική για τον Άρη. Η πρώτη κοινή απόφαση έλεγε ότι δεν μπορείς να πουλήσεις κιόλας. Η πρώτη. Ναι. Αλλά ξαναλέμε τώρα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτή η απόφαση. Okay. Ευελπιστούν στον Άρη, Γιώργο, φίλοι ακροατές, ότι θα είναι θετική, οπότε θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και για τις πωλήσεις και για τις αγορές. Ευχαριστούμε, κύριε Σαλτίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.